μαζεύει η προτελευταία μέρα. Το φεστιβάλ αρχίζει σιγά σιγά να ξεκολλάει. Να μιλήσουμε για απογείωση, είναι ακόμα νωρίς. Την Κυριακή λοιπόν το Mega Channel θα μεταδώσει σε αποκλειστικότητα τη μεγάλη γιορτή της απονομής των βραβείων που θα παρουσιάσει ο Λάκης Λαζόπουλος και θα συνοθετήσει ο Διαγόρας Χρονόπουλος. Τα βραβεία θα δώσουν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Νίκος Κούρκουλος, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο Παντελής Βούλγαρης, η Ελένη Καραίνδρου, ο Αριστίδης Καρίδης Φούξ, ο Λάκης Παπαστάθης, ο Γιώργος Κούρτης και η Όλια Λαζαρίδου. Θα υπάρχει ένα μικρό αφιέρωμα στο μεγάλο χαμένο Αλέκο Σακελάριο και η απονομή θα μοιάζει σε μια μικρογραφία των Όσκαρ. Αυτά για την Κυριακή. Σήμερα όμως ήταν και πάλι η μέρα των πρωτοεμφανιζόμενων. Ο Θανάσης Κρούμπελος έχει το Johnny Kell Κυρία μου, ταινία με αγαπητικούς και πόρνες και μια γυναίκα διαμάντη στη λάσπη. Τίτλος που παραπέμπει στις μαύρες αστυνομικές ταινίες, αλλά που ο σκηνοθέτης Θανάσης Κρούμπελος τον τοποθετεί στην Κολωνό, στη γειτονιά του. Ο Τζόνι Σκέλι είναι μια φιγούρα που γίνει μέσα από αυτή τη γειτονιά, τη παραγμένη γειτονιά. Είναι ένας αγαπητικός. Ένας που εκμεταλλεύεται γυναίκες, ζει από τις γυναίκες. Κάποιο γονικό όμως αμάρτημα έχει ανοίξει παράδοση εκεί πέρα ο Σοφοκλής με τα γονικά αμαρτήματα. Ο Ειδίποδας με τη μάνα του. Κάποιο γονικό αμάρτημα δεν τον αφήνει να αγαπάει τις γυναίκες. Παρόλο που ζει από αυτές. Και εκείνο το δράμα του, είναι ένα πρόσωπο τραγωδίας. Μετά σου προκομβερτή. Και ή τη σκοτώνει. Δηλαδή η αγάπη σου δυναμεί με το χτύπημα του σκορπιού. Μακριά να με ρολάρει μωρό μου. Στράσω καλός μου βίζον να με μποστράρει. Ο Σκρούμπελος έρχεται από το σενάριο και το διήγημα. Έχει μια δαιμονική ματιά σε αυτές τις παρεφές της πόλης, στις σκληρές θηνικίες με τους τρυφερούς ανθρώπους. Σε αυτό το κοινωνικό περιθώριο περιφέρονται και οι ήρωες της ταινίας του Νίκου Γραμματικού «Κλειστή στροφή». Ένας κλέτης αυτοκινήτων και ο διχασμός του ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Ο γραμματικός είναι ο Βενιαμίν του διαγωνιστικού τμήματος, μόλις 28 χρόνων. Η ταινία του έγινε χωρίς καμιά βοήθεια, με προσωπικό μόχθο, χωρίς οικονομική ανταλλαγή. Ένας κινηματογράφος χειρονακτικός. Η κλειστή στροφή λοιπόν είναι μια μαύρη ταινία δρόμου που διαδραματίζεται τη μέρα. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία φτιάχτηκε, το σενάριο της φτιάχτηκε για συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής. Για αυτό το εγχείρημα, το πείσμα του νεαρού σκηνοθέτη, ο πρωταγωνιστής της κλειστής στροφής Μινάς Χαλισάβας λέει. Οι συνθήκες που δουλέψαμε για τη μεγάλη μήκος, γιατί δεν πήρε καθόλου λεφτά από το κέντρο, δεν βοηθήθηκε από πουθενά, δεν πήραμε τίποτα, κανένας μας, ήταν πάρα πολύ, πολύ δύσκολες. Δουλεύαμε 12 ώρα για να βγει αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι όλοι δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσε ο καθένας από τον εαυτό του. Σήμερα το μεσημέρι έγινε και η δεξίωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στον Ναυτικό Όμιλο. Το φεστιβάλ χρειάζεται και αυτά τα κοσμικά, εκδηλώσεις που συμφιλιώνουν. Την ίδια ώρα, στο περίπτερο 8, ο περίφημος Ζημάκος, κατά κόσμο Τζίμις Πανούσης, περιφέρεται με το γνωστό του ύφος. Και είναι όμως πάντα αυστηρός. Έχω να πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος, γιατί είναι σαν το φεστιβάλ τραγουδιού. Το ίδιο χάλι και δεν έχει τη ζωή λάσκαρη. Ξέρει πολύ καλά αγγλικά και μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι το επίπεδο πάρα πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλό. Λένε ότι από του χρόνου θα γίνει ευρωπαϊκό το φεστιβάλ, αλλά ήδη έχει γίνει, πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί βλέπουμε κάτι αφρικάνικες ταινίες, κάτι Ζιμπάμπου, είναι παγκόσμιο φεστιβάλ, πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη, καλή σας νύχτα.